Τι έγινε, Ρενίκο? Πολύ βάρη το πάπλωμα έχει πέσει τελευταία τα μεσημέρια. Δουλειά είχαμε, τρέξιμο είχαμε, τι είχαμε, καφέ. Βλέπετε η μάχη του ρεπορτάζ, έτσι, βλέπετε. Το μπάσκετ έχει να δώσει πράγματα. Μια μικρή καθυστέρηση. Όλα καλά. Λίμπρα 107,4, σαν το σκύλο με το γάτο. Είπα να πω σαν το σκύλο με τον γάτο. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7.30 εδώ, μακριά τώρα από δημοσιογραφικούς μανδύες. Να τον βγάζει ο Νίκος στο δεύτερο. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε χθες μήνυμα και ξέχασα να το διαβάσω γιατί αφορούσε εσένα. Περίμενα, 15% μπαταρία, δεν είναι καλό αυτό. Και με το μήνυμα, κάτσε εδώ πέρα μου λέει κάτι άλλο για τον Ένινγκ. Λοιπόν. Ναι. Ρωτούσα αν έκλεισε λειψού ή τζάμπα έστειλε το ξενοδοχείο. Όχι, δεν έκλεισα. Δεν έκλεισε. Δεν έκλεισα. Το έχουμε κρατήσει. Έχω μιλήσει με τον φίλο Γιάννη. Ναι. Μας έχει δώσει ψωμάκι. Αχα. Αλλά η κουβέντα αυτή είχε γίνει προ-κορονοϊού, έτσι. Σωστό. Λαμβάνεσαι ότι με τον κορονοϊό, όχι εγώ, η συνταξιδιώτη μου, με Ιώτα. Πάρε μια ανάσα. Δεν σε βλέπω λίγο. Να το σκέφτεται και επίση. Ναι. Οι λειψοί θέλαν και λίγο μασάζ για να την ψήσουν να πάμε, καταλαβαίνετε. Ωραία. Αλλά δεν το έχουμε καταφέρει. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, γεια σα. Χριστός Ανέστη. Φτάνει, ρε. Τι Χριστός Ανέστη. Τελειώσαμε. Μέχρι 7 η ώρα είπαμε σήμερα. Γιατί μέχρι 7? 7 η ώρα αρχίζει η απόδοση του Πάσχα. Καλά, σήμερα δεν είχαμε τέτοιο πάλι. Δεν είχαμε σήμερα, δεν το γιορτάσαμε. Και τυπικά. Γιατί δεν μπορέσαμε να το κάνουμε όμως το Πάσχα. Ναι, κοιτάξτε. Είναι αυτό που είπε ο Κοσμάς Φετολός και ο Άγιος Παΐσιος. Ότι θα έχουμε κάποια χρονιά διπλή Πασχαλιά. Που θα γίνουν κάποια γεγονότα με τη γη των Αχώνα. Είναι Άγιος ο Παΐσιος ή Όσιος? Άγιος. Εντάξει, ό,τι και να είναι, η μνήμη του είναι στις 12 του Ιουλίου. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι είχαμε χθες το Πάσχα, αυτό που δεν μας άφησαν να γιορτάσουμε στις 19 Απριλίου. Έτσι. Και ενώ το γιορτάσαμε στις 27 μετά τα μεσάνυχτα, το γιορτάζουμε και σήμερα, γιατί όπως σας είπα και σε παλαιότερη εκπομπή και για τελευταία φορά, ας γίνω και λίγο κουραστικός, η ακολουθία λέγεται Πανηχίδα, διαβάζεται δύο φορές όλο το χρόνο. Ναι, νομίζω ότι σήμερα δεν θα έπρεπε να δουλεύουμε πάντως από τη στιγμή που αργία. Την Κυριακή του Πάσχα, το πούμε σήμερα. Φεύγουμε. Εντάξει, όχι, θα έπρεπε κανονικά, έχει αργία ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Και παιδιά, έφτασε το 2020 που έχουμε τη διπλή Πασχαλιά. Ναι. Επειδή η Μελένη και Νεκτάριο στις 9 Ενδεκάτου συμπληρώνονται 100 χρόνια ακριβώς από την κίνηση του Αγίου Νεκταρίου. Έχεις πάει στο μοναστήρι εκεί πέρα πάνω στην Αίγινα? Ναι, αφού είμαι κεταγμένος εκεί πέρα. Βέβαια. Α, είσαι κεταγμένος εκεί. Έχεις ακούσει και εσύ το τάφο που κάνει φασαρία, ε? Βεβαίως, τα πάντα όλα. Είδες φίλε, δεν μιλάμε με στοιχεία, γιατί εμείς το έχουμε ζήσει. Έχει και είναι από τους λίγους σύγχρονους Αγίους, όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλοι, από τους λίγους σύγχρονους Αγίους που έγραψε και συγγράμματα κατά των αιρετικών. Αυτό το ξέρουν πολύ λίγα άτομα. Κάτι είχε η θεία μου, η γιαγιά μου, είχαν κάτι βιβλία, υπήρχαν, ή υπήρχαν κάτι δικές του τέλος πάντων απόψεις. Κάτι θυμάμαι. Κάτι ναι, θυμάμαι, τώρα δεν είμαι σίγουρος. Μάλιστα στον νομό Πέλλας, σε πολλές περιοχές που υπάρχουν εκκλησίες του Αγίου Νεκταρίου, ναι, το γιορτάζουν και την ημέρα που το γιορτάζουν την ανακομιδή των Λειψάνων. Την ανακομιδή των Λειψάνων για προφανείς λόγους γιορτάζεται και στην Αίγινα, γιατί είναι 3 Σεπτεμβρίου. Γιατί 9 Νοεμβρίου πώς είναι να πάνε, να πάνε δύο άτομα. Σωστά, ενώ 3 Σεπτεμβρίου θα έχει κανένα δυο που θα πεταχτούν, θα έχει κόσμο που θα πεταχτεί από εκεί. Πω, τι πίτα είναι αυτή που τρώει ο μεγάλος ευτύχης, ρε φίλε, στη Γάβδο και εμείς δεν είμαστε εκεί. Τι πιτάρα είναι αυτή. Γίνεται, παιδιά, εντάξει, λογικό δεν είναι από Αθήνα να πεταχτεί, πιο εύκολο να πεταχτεί στο Σεπτέμβριο. Ναι, είναι πολύ δίπλα, είναι πολύ δίπλα. Νομίζω από Πειραιά είναι ούτε μια ώρα. Επίσης, και δεν ξέρω αν πληροφορήσατε, αύριο θα έχουμε την κλήρωση και το play out και το πρόγραμμα play off και play out. Αλήθεια. Εδώ η προηγούμενη ενημερωτική εκπομπή, εμείς εδώ δεν... Έτσι, για το κύπελο τώρα, γιατί κάποιος είπε για ξένους διαιτητές κάπου, το κύπελο θα ακούγεται ότι οι τελικοί θα γίνουν μεταξύ τέλος του πρώτου γύρου και αρχή του δευτέρου. Τότε οι πτήσεις εξωτερικού θα επιτρέπονται. Για το κύπελο θα γίνει μια προσπάθεια να υπάρχουν ξένοι διαιτητές. Ναι, γιατί παιδιά, και τώρα δεν ξέρω 19 Ιουλίου αν θα είναι ο τελικός του κυπέλου ή αν θα είναι το τέλος του πρωταθλήματος. Αύριο θα το μάθω. Αυτό δεν ξέρω. Αύριο θα το μάθω. Ναι, νομίζω ότι η αρχική στόχευση είναι εκεί το 19 Ιουλίου, είναι Σάββατο. 19 Ιουλίου είναι Κυριακή. Οκ. Okay. Εκεί ήταν το πρόγραμμα εξ αρχής. 19 Ιουλίου να ξεμπερδέψουμε και με κύπελα και με όλα.
Ναι, όχι, δεν ξέρω, 19 Ιουλίου τι θα τελειώσει το κύπελλο για το πρωτάθλημα. Νομίζω θα έχει εμβόλυμη. Την τελευταία αγωνιστή ήταν εμβόλυμη, γιατί λογικά δεν θα κρίνει και πολλά πράγματα στα playoff. Και μετά θα έχει το λεγό του κυπέλου. Κάπως το εντυπωσιακό είναι ότι φτάσαμε μια εβδομάδα πριν ξεκινήσουμε και ακόμα δεν ξέρουμε τις ημερομηνίες. Δεν μάθουμε αύριο. Εδώ καταρχάς, φίλε, σήμερα έγινε γνωστό και τυπικά ότι μπορούμε να παίξουμε 6-7 Ιουνίου. Γιατί δεν ήταν, τυπικά δεν ήταν αποφασισμένο. Είναι, αλλά ουσιαστικά ήξερε ότι θα παίξει. Ναι, εντάξει, αλλά δεν ήταν αποφασισμένο και τυπικά. Κακά τα ψέματα, αν δεν γίνει κάτι εντυπωσιακό, ότι τα play-off των αρκτήριων μάτς θα είναι Άρη Σόφη 7.30 ώρα στις 6 Ιουνίου. Ωραία, και πιο αργά μπορώ να το κάνω, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, δεν είναι 7.30, μια χαρά, ρε φίλε. Δροσιά έχει, ξέρεις τι ωραία. 7.30 στις 7 παίζει όμορφα ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και 7 ή 7.30 στις 7 Ιουνίου. Με 200 επίσημα. Είναι και τριήμερο Αγίου Πνεύματος και όλα την άλλη εβδομάδα. Υπέροχα θα είναι. Υπέροχα. Ούτε και θα το δω. 9.30 θα γίνει το ντέρμπι τη ΣΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Δεν θα χάσουμε δευτερόλεπτο και σε άδεια γήπεδα τέλεια. Ενώ παιδιά, αν σκεφτείτε, εμείς τώρα από τη Δευτέρα θα έπρεπε να κάναμε σχόλια, αν τυχόν υπήρχε ομάδα της Θεσσαλονίκης, γιατί τυπικά μπορεί να μην υπάρξει, στον τελικό του κυπέλλου, γιατί 23 ήταν ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος, 23 Μαΐου. Και έπρεπε να κάνουμε σχόλια για το... Α, και καλά, ναι, αυτός πριν κορονοϊού θα γίνονταν 23 Μαΐου, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ού, θα είχαμε πλακωθεί ως προηγούμενες εβδομάδες, αν θα έχει κόσμο, η αστυνομία. Και όλα αυτά θα περνούσαμε ωραία. Ωραία θα ήταν. Άμα ήταν πάω Κάρης, δεν ξέρουμε σε ποιο γήπεδο της Θεσσαλονίκης θα γινόταν. Γιατί το Καφτατζόγλιο, ενώ είχαν πει ότι αν πάνε πάω Κάρης τελικό θα γίνει στο Καφτατζόγλιο, δεν μπορεί να γίνει στο Καφτατζόγλιο. Από τη στιγμή που δεν θα έχει και κόσμο, μπορεί να γίνει και σε μια Λάρισα και σε ένα Βόλο. Βικελίδης, ρε. Όχι, εντάξει. Το λέω εγώ σήμερα. Μπορεί να πούνε, ναι, μπορεί να πούνε και το Βικελίδης, γιατί όχι. Μπορεί να πούνε και την Τούμπα πάλι, εντάξει, ποιος ξέρει. Βικελίδης θα γίνει τελικός, παιδιά, Άρης πάω. Ευκαρπία! Ευχαριστώ, αυτά όχι παλιά. Να το ζευγάρι θα είναι πάω κάτι και πάλι. Πέσαμε μέσα και στη στατιστική σχετικά με τον κορονοϊό. Γιατί μόλις πέρασε η ημέρα του 99% που είπαμε ότι ήταν τη Δευτέρα, την Τρίτη είπαν ότι γίνεται η τελευταία ενημέρωση. Τώρα φυσικά. Εμείς πότε θα ανακοινώσουμε το τέλος του κορονοϊού όπως το ανακοίνωσε η Σλοβενία? Τον Ιούλιο. Παιδιά, κάποια εφημερίδα σήμερα έγραψε ότι τυπικά ανακοίνωσαν το τέλος. Όπως είπε ο ένας από τους δύο σας. Αυτό το στατιστική Σιγκαπούρης την Κυριακή τέλειωσε στην Κύπρο. Αυτό το καλύτερο τμήμα στατιστικής της Σιγκαπούρης του Μαθηματικού Πανεπιστημίου, ναι, λέει ότι το τέλος του κορονοϊού στην Ελλάδα είναι 13 Ιουλίου, που είναι η μέρα Δευτέρα. Α, έχουμε ακόμα, εντάξει. Ναι, έχουμε περάσει το 99%. Δηλαδή το 99% οι Γερμανοί το έφτασαν 13 Μαΐου, πιο μπροστά από εμάς. Αλλά επειδή φυσικά είναι περισσότερος πληθυσμός, το τέλος του κορονοϊού στη Γερμανία τοποθετείται 1/8. Okay. Και φυσικά σήμερα το θετικό είναι δεν είχαμε καμιά ανθρώπινη απώλεια και μάλιστα μειώθηκε και όποιος θα παρακολουθεί και κατά ένα τα άτομα στη ΣΜΕΘ είναι 17. Πόσα κρούσματα, γιατί δεν προλαμβάνω. Είπανε 18 κρούσματα, αλλά τα 11 είπαν σε συνάθρηση, αλλά δεν είπαν ποια συνάθρηση. Ναι. Γιατί και χθες τα 8 ή και τα 10 στα 10 ήταν πάλι αποδομή. Μάλιστα. Παιδιά, άμα όλα πάνε φυσιολογικά και τα λοιπά και δεν τα χοντρούν τα κρούσματα, τώρα έχουν μειωθεί. Εντάξει. Τώρα ιδίως που θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία, θα αρχίσουν πάλι να μειώνονται. Στο νότιο ημισφαίριο, γιατί πολλοί λένε ότι λόγω καιρού, στο άλλο ημισφαίριο, που λένε, ναι, στο νότιο, που λένε ότι λόγω καιρού εκεί αυξάνονται. Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι τώρα η Βραζιλία, μπορεί να έχει και η Βραζιλία Μάιο όπως έχουμε και εμείς Μάιο, αλλά είναι τέλη Νοεμβρίου και πάνε για αρχές Δεκεμβρίου. Τόσο καλά. Ναι, με και τα λοιπά. Εντάξει, το καταλαβαίνετε, παιδιά, όταν πάνε για Δεκεμβρίου. Και επίσης, για τώρα στο δεύτερο κύμα που θα έρθει, επειδή υπάρχει και δεν πιστεύω να γίνει lockdown, απλώς υπάρχει περίπτωση. Όπως έλεγε τότε ο Χαρδαλιάς, 14 μέρες σε καραντίνα, μπορεί να πούνε 7 ή 14 μέρες σε καραντίνα, κάποια μέρη, αν παραδείγματος χάρη έχουν 30 κρούσματα, λέω, ή 50. Γιατί με δεύτερο lockdown η ελληνική οικονομία, παιδιά, όσες θανάσεις και να πάρει, δεν υπάρχουν αυτά. Έχει καταρρεύσει. Όχι, απλώς το κακό είναι ότι οι Κινέζοι δεν μας προειδοποίησαν έγκαιρα. Αυτό που έγινε τον Οκτώβριο, 2 με 5 Νοεμβρίου, πήγε μετά και ο Μητσοτάκης, ας μην το ξεχνάμε και αυτό. Μην το ξεχνάμε, σωστά. Γιατί αν μας το λέγανε τον Οκτώβριο οι Κινέζοι τότε στο Παγκόσμιο Στρατιωτικό που παίξαν και παίκτες στη Super League 1 και τη Super League 2, εγώ σας λέω ότι μέχρι τον Ιανουάριο θα σταματούσαν τα πρωταθλήματα και τώρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ή θα γινόταν τροποποίηση ή πιο τακτικά τα παιχνίδια θα βαδίζαμε στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου.
Τέλος πάντων. Τώρα, ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Δεν γυρνάει πίσω χρόνος. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές. Περιμένουμε στο βόλεϊ πότε θα συνεχιστεί το Final Four. Νεκτάρη, επειδή είσαι γνώστης φίλε του αθλήματος, εγώ το είχα πει και στο Ραφαήλ Καϊδατζή στο ΠΑΟΚ 24 όταν μου είπε για το Final Four. Έκανα μία πρόβλεψη και είπε ότι δεν θα γίνει ούτε Final Four. Για το βόλεϊ? Ναι. Η απόφαση όμως έχει γίνει, νομίζω. Για ναι, οκ. Okay. Απλά δεν θα βγαίνει. Για να το πω έτσι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει εκτός αν πάρουμε απόφαση Σεπτέμβριο να γίνει. Του Ολυμπιακού εκείνος ο καραφός προπονητής έφυγε. Εκείνος. Ισπανός. Για το Ισπανός, όχι, έφυγε ο άλλος. Ναι. Που ήταν στο γυναικείο. Ο Κοβάσεβιτς. Ναι. Και ο Ισπανός δεν έφυγε, κάπου διάβαζα ότι έφυγε. Καλώς ήρθατε. Εντάξει, μπορεί να, μπορεί να περιμένει τα play-off. Στο νομίζω ότι εκείνος είναι και στην εθνική μας, νομίζω γυναικών, ο Φαλακρός. Okay. Παιδιά, στο γυναικείο τη νέα χρονιά ο ΠΑΟΚ, όπως ξέρετε, ότι πάει να τα χτυπήσει όλα. Ναι, αλλά τη Χαντάβα τη χάσαμε. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Όταν θα πάρουμε άλλες καλύτερες. Χαντάβα. Όταν παίρνεις το μισό Παναθηναϊκό. Και μάλιστα έχουμε και παναπατρισμό δύο από τις τρεις τέτοιες. Δύο από τις τρεις. Ναι, ρε Νεκτάρη, αλλά σαν τη Χαντάβα δεν είναι, ρε φίλε. Συγγνώμη, κάποιος όλο, όλο το πακέτο. Αναφέρομαι σε όλο το πακέτο της Χαντάβα. Αν δεν συμφωνήσουν η Γιώτα και η Χριστοδούλου με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, γιατί είχε είπε κατά 99,99% φεύγει, αν δεν έχει φύγει ήδη. Ναι. Εντάξει, τότε τι άλλο έκανε, δηλαδή. Τι, θα θέλω την Εύα εδώ, δεν πρέπει να είναι σε άλλη ομάδα τώρα. Δεν, γλυκάθηκα. Ορίστε. Θέλω Εύα Χαντάβα εδώ. Εύα, Εύα. Η Χαντάβα παιδιά είχε πρόταση, θέλει να δοκιμάσει την τύχη της στη Νότια Κορέα. Νομίζω ότι το δεν έχει πάει εκεί, είναι, δεν είναι μια από τις χώρες που έχει πάει, έχει παίξει ποτέ. Όχι, γιατί όχι. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Ναι, όλο τον κόσμο, αλλά Νότια Κορέα δεν πήγε ποτέ. Ορίστε, ναι, ευκαιρία της. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να σε καλά, Νεκτάρη. Να σε καλά. Βεβαίως. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Εύα, Εύα. Ναι, ρε φίλε, μέχρι ανάλυση για τον Κύριο Βόλο σου κάνουμε και βλέπεις γνώσεις εδώ, βλέπεις. Δεν τα λες αυτά όμως. Δεν τα λες. Εγώ ξέρω ότι την Τέιλο Ράγκο. Και μας λες αργήσαμε. Τι ένα λεπτό, ρε. Ωραία, και εδώ σου κάναμε ολόκληρη ανάλυση. Πες ρε, γιατί άργησες. Δεν έφταγα εγώ. Ποιος έφταγε. Θα έρθω μαζί σου, ναι, περίμενε λίγο. Ωραία, γιατί είπα. Θέλω να περπατήσω. Ωραία, και φύγαμε το σπίτι 6 ώρα. Πώς θα φτάσω εδώ πέρα 6.30 για πες μου. Άρε, καλή ρόλη. Κατάλαβες. Θα έρθω κι εγώ, θα έρθω κι εγώ, θα έρθω κι εγώ. Ναι, θα έρθεις κι εσύ κουνήσου. Ναι, θα έρθω κι εγώ κουνήσου. Κάτσε λίγο στο Instagram, κάτσε λίγο από εδώ, κάτσε λίγο από εκεί, ορίστε. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ποιος είναι? Γεια σου Νίκο, Νίκο. Γεια σου Κλεωμένη. Γεια σου Κλεωμένη, Κλεωμένη. σήμερα θα πω δύο κουβέντες για την τεράστια ομάδα του Αμβούργου, όπως ξέρετε υποστηρίζω. Ναι, ναι. Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε τον υπερπάντων αγώνα για την άνοδο. Όλοι εκεί. Ορίστε. Όλοι εκεί. Ναι, είναι το μεγάλο ντέρμπι με τη Στουτγκάρδη. Το Αμβούργο είναι δεύτερο, η Στουτγκάρδη είναι τρίτη. Ναι. Ένας πόντος διαφορά. Παίζεται η άνοδος. Εάν το Αμβούργο καταφέρει και φύγει είτε με την ισοπαλία είτε με την νίκη, πανηγυρίζει από την Πέμπτη την άνοδο. Ναι. Εάν κερδίσει η Στουτγκάρδη, πάλι δεν χάθηκε τίποτα, αλλά θα υπάρχει το άγχος γιατί οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν απευθείας και ο τρίτος παίζει μπαράζ με τον τρίτο από το τέλος. Χωρίς Κούλη Παπαδόπουλο δεν ανεβαίνεις. Λοιπόν, Κούλης. Τον Κυριάκο λέει. Χωρίς Κούλη Παπαδόπουλο δεν ανεβαίνεις. Κυριάκο, κοίταξε αυτός εδώ πέρα ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Θα δικάσει. Νομίζω έχει τελειώσει ποδοσφαιρικά. ναι. Από τους πολλούς τραυματισμούς ήταν ένα ταλέντο στην αρχή που τον γνωρίσαμε στον Ολυμπιακό. Μετά δυστυχώς υπάρχουν μάλλον πολλοί τραυματισμοί και κάποια στιγμή δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι αυτή τη στιγμή. 28. 28. Ναι. 28. Είναι σε μια τρομερή ηλικία για ποδόσφαιρο, αλλά συμφωνώ. Μάλλον ήταν άτυχος αυτός στην καριέρα του. Συμφωνώ. Ήταν άτυχος. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει μια γεμάτη σεζόν κάπου κλεωμένη ακόμα εκεί στη Γερμανία και μετά να γυρίσει στην Ελλάδα να κλείσει την καριέρα του εδώ, στην ομάδα που αγαπάει. Δεν ξέρουμε όμως αν αυτοί οι τραυματισμοί πόσο πίσω τον έχουν πάει. Εντάξει, λογικά τον έχουν πάει πίσω για Γερμανία. Για εδώ θα τον παλέψουμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Θα μου πεις κι άλλοι ποδοσφαιριστές αναγεννήθηκαν όταν πήγαν σε άλλες ομάδες. Στρανταχτό παράδειγμα είναι ο Άρης που έχει αναγεννήσει το Φετφατζίδη, έχει αναγεννήσει τον Μπρούνο Γκάμα. Ακόμα και ο Ιντέγε άρχισε να βρίσκει τα παιδιά του στον Άρη. Και από ό,τι φαίνεται η Νίκο Παπαδόπουλο, ναι. Ο Καρυμπίδης είναι μάγος. 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 Ό,τι έχει πει, μάγος. Έχει βγει, θα τους κρατήσει όλους τους παίκτες, αυτούς που θέλει δηλαδή, όχι τον Τόνσο και τον Μόνσο. Μάγος. Λοιπόν, αυτοί θα φύγουν όλοι. Τόνσο, ο άλλος πώς τον λένε, ο Ντουάρτε, ο Μοάρτε, αυτοί είναι. Καλά, ο Ντουάρτε για να φύγει πρέπει να τον πληρώσει. Περίμενε, δεν θα φύγει. Μάγος. Έτσι.
Ναι, θα τον διώξω Καρυμπίδη με τις κλωτσιές. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, ναι, έτσι φεύγουν, να ξέρεις. Δεν είναι οφετή εκπομπή. Να είσαι σίγουρος ότι έτσι φεύγουν. Λοιπόν, θα τον βρει το δρόμο, θα τον πει να. Θα εξαφανιστεί από εκεί. Να μην μας κρατάει το τέτοιο. Και ο Ιντέγε, θα γίνουν προσπάθειες και για τον Ιντέγε να μείνει ο Ιντέγε. Θα γίνουν. Πολιτός Παπαδόπουλος αυτός θα μείνει. Σήμερα δεν ξέρω αν είναι αυτή η είδηση που βγήκε ότι απέρριψε ο Άρης πρόταση από ομάδα της Αραβίας. Ναι, για το Φετφαζίδη. Ναι, 1,5 εκατομμύριο είπε όχι. Και αυτή εκεί πέρα οι φραγκοφωνιάδες, 1,5 εκατομμύριο μόνο. Απ' τα δύο ξεκινάει ο Άρης, λέει, τις επαφές για το Φετφαζίδη. Ποιο δύο, εγώ Καρυπίδης από τα 5 θα ξεκινούσα. Καλά, εντάξει, κάτσε, είπαμε. Δεν βλέπεις ο Φετφαζίδης, σαν σταματημένος τους περνάει εδώ στην Ελλάδα, όχι εκεί πέρα που δεν έχουν ιδέα από το άθλημα. Με 2,5 τον πάω στο αεροδρόμιο εγώ. 2,5 και εγώ. Τώρα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα υποτίθεται ότι εκεί πέρα αυτοί έχουν πολλά χρήματα και δίνουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εδώ πέρα ο πιο πεταμένος, να πούμε, που πάει εκεί πέρα ξεκινάει από τα 5 και τα 10 εκατομμύρια. Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Αν ο Φετφαντζίδης μείνει και με παίχτες όπως ο Φετφαντζίδης που τα συμβόλαιά του ολοκληρώνεται το επόμενο όχι το καλοκαίρι που μας έρχεται, το μεθ επόμενο, το 21, θα πρέπει σε κάποια φάση να μπει σε μια διαδικασία ανανέωσης μαζί του. Για να μην τους χάσεις. Γιατί και ο Σάσα λύγει το συμβολίο το καλοκαίρι του 21, αν δεν πωληθεί φέτος. Και ο Φετφαντζίδης. Και του Δέλη λύγει, νομίζω, ναι. Ποιανό λύγει το χρόνο το καλοκαίρι. Με αυτούς τους παίχτες, τέλος πάντων, πρέπει να το δεις. Ναι, αλλά όχι να ξεπουληθούν αυτοί οι παίχτες. Όχι, άμα ήταν να ξεπουληθεί, θα έλεγε ναι τώρα ο Άρης και θα τον έδινε. Είναι τώρα 1,5 εκατομμύρια. Για το Σάσα. Για παράδειγμα το Σάσα. Ο Σάσα έχει ρήτρες. Δεν σε ρωτάει κανένας. Έχει ρήτρες, δηλαδή είναι, λέει, 1,5 εκατομμύριο για έξω και 600.000 για την Ελλάδα. 1,2 για την Ελλάδα, 600 κάτι, 620-650 για έξω. 650 για έξω είναι πάνθυνα. Αυτό μπήκε στο συμβόλαιο του πέρυσι το καλοκαίρι. Είναι πάνθυνα έξω, δηλαδή 650, μια ομάδα μέτρια στο εξωτερικό άνετα θα δίνει 650.000. Εντάξει, δεν ξέρεις να τα δώσει όμως, θα δούμε. Ναι, μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Εκτός από, δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει με τον Ολυμπιακό που λένε ότι ενδιαφέρει την Ντεμέκ Ολυμπιακός. Στη λίστα του μπορεί να είναι. Πρόταση ακόμα στον Άρη δεν έχει κάνει επίσημη. Δεν το πολύ πιστεύω εγώ ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται. Τέλος πάντων, εσείς μπορεί να το ξέρετε. Εγώ περιμένω αργά ή γρήγορα να λυθεί αυτό το θέμα από τη στιγμή που μπήκε και η κυβέρνηση και έστειλε αυτή το έγγραφο στη FIFA ότι. Ναι. Θα ήθελα γρήγορα να λυθεί το πρόβλημα, αλλά ακόμα Νίκο, και αν λυθεί το πρόβλημα, ναι, ναι. Πάλι εγώ τη ίδια άποψη είμαι. Ότι δεν θέλουμε μεταγραφές. Όχι ότι δεν θέλουμε, ότι πρέπει να μείνουν ναι, ο κορμός ο φετινός και να γίνουν προσθήκες το πολύ 3-4. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα ανεβούν και από την K20, μην χαθούν ως εγκέρκες με το Μαρμαρίδι και μου φέρουν κανένα γελάδι απ' έξω. Μην με φέρουν κανένα Σούντγκρεν πάλι απ' έξω. Μάλιστα. Έτσι. Γιατί όταν ακουγόταν τον Σούντγκρεν και εγώ βγαίνω και λέω, ας πούμε, ότι στους εφήβους ο Άρης έχει καλή ομάδα, όλοι βγαίνουν μετά και με λένε αφέρε, λέει, Σούντγκρεν, ποιο μπεχταρά, τον είδες εσύ, αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται αυτός, ρε. Ζάμπα, μεταγραφές είναι αυτές. Έτσι δεν είναι. Τι παραπάνω τώρα έχει, βλέπετε τον Σούντγκρεν, τρύπα από εκεί. Ενώ τον Μαρμαρίδη που τον έχουμε δει να παίξει. Μη συγκρίνεις τον Σούντγκρεν με τον Μαρμαρίδη, ρε, τώρα. Είπαμε, εντάξει, όχι και έτσι. Όχι. Είπα. Ούτε εγώ είμαι φαν του Σούντγκρεν, και έλα δεν μπορώ να το συγκρίνω με τον μικρό τώρα. Καλός Σουηδός, έμπειρος. Μα σαν δεξής μπακ, ο Ούγκο Σόουζα, κρατάει, αισθάνομαι πιο σίγουρος εγώ όταν βλέπω δεξί μπακ, άμα δω τον Ούγκο Σόουζα, αισθάνομαι πιο σίγουρος από ότι αν δω τον Σούντγκρεν από εκείνη την πλευρά. Είναι η δεύτερη, είναι η πρώτη εναλλακτική πίσω το Ρόζ για τα play-off, ο Σόουζα. Και μη μου πεις ότι στα play-off θα γίνει αυτό το έγκλημα να στηριχτεί στο κέντρο της άμυνας στο Βέλεθ. Βέλεθ δεν λυζίζεις, βασική. Γιατί? Γιατί εγώ τώρα μιλάω, ας πούμε, με φίλους. Ναι. Κανένας από τους φίλους δεν εμπιστεύεται το Βέλεθ. Οι φίλοι σου όμως δεν είναι αυτή τη στιγμή προπονητές στην ομάδα. Ναι, μα τα τελευταία μάτς δεν είδες την κάθεση, έκαμε. Ναι, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πετούσανε. Να σου πω κάτι, όλη η ομάδα πριν τη διακοπή δεν τραβούσε, φαινότανε. Εντάξει. Δεν τραβούσε. Ο Βέλεθ έκανε εγκληματικά πράγματα στις τελευταίες αγωνιστικές. Να είσαι καλά, κλεμμένη, για να πάμε και στον break, γιατί φτάσαμε αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα.
Ιατρικό δελτίο για τον Ντόγκλας Αουγκούστο. Όπα. Σε μαγνητική τομογραφία υποβλήθηκε ο Ντόγκλας Αουγκούστο προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του έπειτα από το χτύπημα που δέχτηκε στο δεξί γόνατο στην προπόνηση της Τρίτης. Τα αποτελέσματα της εξέτασης έδειξαν ότι ο Βραζιλιάνος μέσος υπέστη ρήξη οπίστου. Ο τρόπος αποκατάστασης του τραυματισμού θα αποφασιστεί στις επόμενες μέρες όταν θα έχει υποχωρήσει το έμαρθρο στο σημείο του χτυπήματος και θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα του γόνατος. Στα χάφ έχεις μια κατάρα τα τελευταία χρόνια γενικότερα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Ναι. Καλά να είναι το παιδί. Πόσο σου μείναν πλέον εκεί. Τι εννοείς. Παίχτες, επιλογές. Ο Μίσιτς. Ναι. Ο Μίσιτς. Ο Μαουρίσιο. Ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς. Μπορεί να παίξει πάρα πολλές θέσεις στα χάφ, άμα χρειαστεί. Ωραία. Και είναι ο Μίσιτς. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Μίσιτς. Ο Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο. Ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς, κάτσε να θυμηθώ, ρε. Καναπιτσίρικο, έχουμε ο Τσιγκάρας που δεν έχει παίξει καθόλου. Τσιγκάρας. Και ο Εσίτη. Και ο Πόντους Βέρμπλουμ. Πόντους Βέρμπλουμ, φίλε προπονητή, είναι ομάδα εδώ καιρό. Ο Μίσιτς, λοιπόν. Τι να κάνουμε. Να είναι καλά το παιδί, καταρχάς είναι ο πίστης χιαστός. Δεν ξέρω αν παίζει κάποια διαφορά αυτό. Γιατί συνήθως το πρόβλημα το μεγάλο είναι το πρόστιο χιαστός. Ναι. Τη σεζόν τη χάνει λογικά. Καλά, προφανώς και τη χάνει. Το θέμα είναι σε πόσο διάστημα θα μπορεί να επιστρέψει. Μάλιστα. Γενικά είναι ένα θέμα αυτό για τους παίκτες όταν επιστρέφουν από διάφορες επεμβάσεις στον ΠΑΟΚ. Κρέσπο, Ζαμπά. Γενικότερα δεν επιστρέφουν και πολύ γρήγορα. Είναι ένα θέμα αυτό. Δημιουργούνται και άλλα ζητήματα. Εχμές για το ιατρικό team. Το θέμα για τον Αγκούστο θα είναι καλά το παιδί. Ρήξη οπίσθιου χιαστού. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Datalabs μαζί μας εννοείται. Και σημερινή εκπομπή το κέντρο διαβίου μάθησης. 2-3-10-22-29-62 datalabs.edu.gr. Και επιστρέφουμε σε λίγο με ένα τραγούδι το οποίο δεν το βρήκα τώρα, παιδί μου. Έτυχε να το ακούσω το μεσημέρι και θα μας πάει σε εποχές λιμανιού. Οπα! Έπρεπε να ακουστεί λίγο το σκάσιμο, δεν γινόταν και μετά να μπούμε. Κομματάρα. Εντάξει. Είχε εκείνη η εποχή είχε πολλά τέτοια. Ήταν από τα καλά που είχαν βγει, μπορώ να πω. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίαζε πάντα. Δεν ήταν δηλαδή σαν το χθεσινό που τη έδειξε. Όχι, θα το βάλουμε και αυτό μετά. Δεν ναι. Από τα αγαπημένα του Αντώνη Κανάκη. Δεν είμαι και τόσο τέτοιο, να ξέρει. Ο Αντώνης, επειδή δεν έχει εντρυφίσει τη φιλοσοφία του. Ναι. Δεν έχει καταλάβει πώς ακριβώς λειτουργεί. Ναι. Ο Αντώνης Κανάκης. Ναι. Αυτό το τραγούδι δεν έγινε γνωστό από αυτόν. Καταλαβες. Δηλαδή το τραγούδι. Δεν σου λέει ότι έγινε γνωστό από αυτόν. Έγινε γνωστό. Ωραία. Το έπαιζε πολύ. Το έπαιζε στα μαγαζιά του. Το έπαιζε. Το θέμα του ήταν ότι ήθελε να κάνει αυτό στα τραγούδια γνωστά. Καταλαβες. Δηλαδή μη θυμηθώ Rock and Roll Queen που μας είχε ζαλίσει τα ούμπαλα. Είχε γίνει το Ράδιο Ρεβίλα τότε. Και συν κάποια άλλα τραγούδια τα οποία πρέπει λίγο να μην ακούω κάτι και να κάτσω να. Και κάποια που τα πήρε και τα έφτιαξε και αυτό δικά του ρεμίξ. Όχι, έκανε αυτό δικά του ρεμίξ. Όχι, όχι. Α, έκανε και τέτοια, ρε παιδί μου. Τα έβρισκε και αυτό, ρε παιδί μου, τα γκάζωνε στα ραδιόφωνα και στα clubs που είχε τότε, α πούμε. Ναι. Ωραία. Και έτσι μετά γίνονταν επιτυχίες. Ξένα, εννοείται, έτσι. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Αυτό, α πούμε, δεν είχε γίνει από αυτόν. Όχι, ρε. Ναι. Ωραία, είναι χωρί φώτα. Καλά είναι. Κάτι ξέρω εγώ να σου το κλείνει. 2-3-10-2-87 και 3-8 για ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο για κανένα τεταρτάκι ακόμα που θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7.30. Σας εδώ ένα συνάδελφο που θέτει ένα ωραίο ερώτημα με αφορμή την είδηση για τον Αουγκούστο που διαβάσαμε πριν για τη δείξη οπίστου χιαστού. Ότι. Ότι πώς κατάφερε και το έπαθε εκεί, γιατί και εγώ από όσο ξέρω από κάτι φίλους που έχουν τραυματιστεί, γίνεται ζημιά στον πρόστιο και μπορεί να πειράζεται και ο οπίστιος. Δηλαδή να πειράζεται μόνο ο οπίστιος και να μην πειράζεται το πρόστιο είναι περίεργο. Ρήξη, okay. Οπίστιο. Και συνήθως αυτοί οι οποίοι έχουν πρόστιο χιαστό. Το συνηθέστερο δηλαδή. Να. Και δεν υποβάλλονται. Δεν υποβάλλονται. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Δεν υποβάλλονται άμεσα σε επέμβαση. Το κρατάει το γόνατο οπίστιος. Κατάλαβε γι' αυτό το λέω. Εδώ πέρα λέει ότι η ρήξη του οπίστιου χιαστού είναι μια σχετικά σπάνια κάκωση. Αυτό λέω. Ο οπίστιος χιαστός αποτελεί ένα από τους βασικότερους συνδέσμους για τη σταθερότητα του γόνατος. Η κύρια λειτουργία του οπίστιου χιαστού είναι να συγκρατεί την κνήμη και να μην επιτρέπει την οπίστια ολίσθησή της σε σχέση με το μυρό. Έτσι. Ο τραυματισμός του οπίστιου χιαστού συμβαίνει μετά από κάκωση υψηλής βίας στο γόνατο, παραδείγματος χάρη μετά από τροχαία, μετά από πτώση μεγάλου ύψους, μετά από κάνα τάκλι. Λογικά που την έφαγε γερά, ναι. Στεροπόνηση, λογικά, ο Αγκούστο. Αυτό ακριβώς. Ή μπορεί να μην ήταν εκείνη την ώρα πολύ, ξέρεις, το πόδι του να μην είχε πατήσει πολύ καλά και να φύγε πίσω. Ποια είναι η θεραπεία. Η θεραπεία μετά από οξία ρήξη πρόσθεση είναι αρχικά συντηρητική, συνοξία φάση. Μετά τον τραυματισμό, στόχος είναι να υποχωρήσει το είδημα και ο πόνος και να κινητοποιηθεί η άρθρωση του γόνατος με τη βοήθεια ενός ειδικού νάρθηκα για μερικές εβδομάδες. Σκοπός είναι η επούλωση του τοπίστου χιαστού συνδέσμου ταυτόχρονα επιδιώκεται με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου φυσικοθεραπευτή, η σταδιακή ενδυνάμωση του τετρακεφάλου. Ναι, ο οποίος ενεργητικά αποτρέπει. Ναι. Χειρουργική αποκατάσταση. Ναι, ωραία. Ευτυχώς να πω την αλήθεια, διάφορα πράγματα που έχουμε πάθει κατά καιρούς. Δεν είναι κάτι στα πόδια μας. Όντως, πολύ. Δεν έχω χτυπήσει ποτέ.
Ευτυχώς. Πέρα από κάτι χαζοδιαστρέμματα δηλαδή. Και, που εντάξει, οκ. Okay. Και το έχω φόβο να ξέρεις. Κάθε φορά όταν η κουβέντα πάει στο γόνατο, κάθε φορά όταν γίνεται και κουβέντα υγείας έτσι για κόκαλα και τραυματισμούς, νιώθεις και εσύ λίγο όταν την ακούς και συμμετέχεις κάτι, ρε παιδί μου, έτσι. Χθες ένας φίλος και συνάδελφος πήγε, ναι, και έκανε καρδιογράφημα. Okay. Τρίπλεξ. Ωραίος. Λοιπόν, ναι, γιατί μου είπε, ρε παιδί μου, ότι είχε κάνει εδώ πέρα. Μετά το ίδιο βράδυ, εγώ ένιωθα αυτό το πράγμα εδώ. Έλα, ρε φίλε. Μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε εξετάσεις, Νίκο, δεν γίνεται. Πώς το λένε. Πρέπει. Τι ήθελα να πω. Κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα για αυτό το κομμάτι. Το χάσα. Πες τώρα, Νίκο. Ήρθε ένα μήνυμα τώρα εδώ και έφυγε το μάτι μου. Τέλος πάντων. Okay. Βολταρόλε Μουλτζέλ, Νίκο. Α, βάλουμε. Και, και Νορτζέσικ πάντα. Αυτά τα δύο μέσα στην τσάντα ήταν. Τώρα έχουμε μόνο το Νορτζέσικ. Εντάξει. Εντάξει, Νίκο, είσαι και λίγο φοβητσιάρης. Είσαι λίγο. Σε πιάνει λίγο. Μην το ξαναβάζεις τώρα, φίλε. Από χθες μας κόλλησε. Μας κόλλησε από χθες. Σήμερα το μεσημέρι. Ωραία. Που δεν είχα πολλά πράγματα να κάνω. Και λίγο έτσι χαζοδιάβαζα εκεί πέρα διάφορα. Έβαλα Spotify λίγο, πάτησα Armin. Εντάξει. Και έπαιζε εκεί πέρα State of France και δεν συμμαζεύεται. Σπάστε λίγο. Όχι ακόμα, σε λίγο, σε λίγο. Άστο λίγο. Αυτό δεν είναι Armin το τραγούδι. Γιατί ρωτούσατε και ανησυχούσατε, φίλοι, χθες και στο story που μας ανέβασε ο καλός φίλος και συνάδελφος. Δεν είναι ακριβώς το τραγούδι του Armin αυτό. Είναι mashup. Έτσι το λένε οι φίλοι μας οι DJ. Είναι συνδυασμός δύο τραγουδιών, δηλαδή. Σε ανέβασε και το Instagram του Λίμπερο 107,4. Το είδες εσύ, το έκανες. Όχι. Από μόνο του. Μπράβο, ρε φίλε. Κάποιος βρέθηκε και το έκανε, λογικά. Ποιος, δεν ξέρω. Okay. Δεν ξέρω ποιος είναι στα social media στο ραδιόφωνο. Ο social media manager. Πιθανό, ναι. Αλλά δεν έχω ιδέα. Οκ. Είναι τραγούδια τα οποία δεν ξεχνάω, φίλε, τι είχε γίνει. Δεν το ξεχνάω. Ναι. Δηλαδή, από χθες το θυμήθηκα και σήμερα πάω Armin πάλι τα θυμόμουν. Δεν μπορώ να ξεχάσω τι είχε γίνει μόλις είχε γίνει το σκάσιμο. Πόσο χρόνο ήσουν τότε? Τι θυμάμαι πότε ήταν, ρε φίλε. Πρέπει να ήταν κάπου ανάμεσα σε 6 με 8. Κάπου εκεί μέσα ήταν. Δεν πηγαίναμε σχολείο. Πιο μεγάλοι ήμασταν. Δεν μπορώ να ξεχάσω τι είχε γίνει στο σκάσιμο. Φίλε, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Πέρα στον φίλο. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Αντώνη. Είδε σε εμπειρία το όπλησα κατευθείαν. Να πει ότι είμαι στο γιο ταχύ και δεν έχει ξέρει να βγει κλακ όπω βγαίνει στο ταξί το. Η κεφαλή. Για εδώ να μην προλάβουν να σου πούνε διάφοροι περίεργοι, κλείστο ραδιόφωνο σας, κύριε, και τέτοια. Ναι, μωρέ, ναι, αλλά ήδη κλείστο που λέει κανένας. Όχι. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου, φίλε. Ναι, ναι, φίλε. Εσύ, ο παραγωγός λέει μέσα του, άντε βρε, ήδη χαμήλωσε τα αυτιά μας. Όχι, ποτέ. Εντάξει, μωρέ, δεν ενοχλεί και τόσο. Υπερβολική είναι λίγο, οκ. Πού σε βρίσκουμε? Α, Βορτούλα με το κουταχύ εδώ. Α, δεν έχει δουλειά. Το πρωινό ήμουνα, σκληρά αγωνίστηκα σήμερα, κατάφερα και πήρα ένα ολόκληρο δεκάρικο για πάρτι μου, έτσι, στο ακούς. Με σύνεση θέλω να τα ξοδέψεις. Πώς? Με σύνεση. Καλά, ρε, τώρα που ανοίξα τα μαγαζιά, επιστρέφουμε στην κανονικότητα, τι έγινε, δεν έχει κόσμο έξω? Κοίταξε να δεις, τώρα που ξέρουμε, μπήκαμε σε κανονικό κόσμο, δηλαδή εκεί που παίρναμε ένα 2 ώρες πελάτη, τώρα παίρνουμε ένα 1 ώρα. Κάτι είναι γι' αυτό. Α, ναι, υπάρχει μια πρόοδος, οκ. Okay. Βέβαια. Σταδιακή επιστροφή, σταδιακή. Ναι, δηλαδή φτάνει, δηλαδή αν φτάσει τα 50 ευρώ μεικτά, ωραία, λες, φίλε, σήμερα είμαστε στο 4. Δουλέψαμε. Βέβαια, φωνάζει μια και ένα security, α πούμε, να σε πάρει τα λεφτά, γιατί φοβάσαι να κυκλοφορήσει με τόσο μετρή τόσο χέρι. 50 ευρώ μεικτά, έτσι. Εννοείται, φίλε, μεικτά. Τι τώρα, εσύ λες, καθαρά, λες, εσύ. 15 έσημο, 6-7 ΦΠΑ και 12 πετρέλαιο, πόσο μας κάνει. Α, κάνα 33. Ναι, εντάξει. Μένουν 17. Δια 2, πόσο πάει, 8,5. Καλά είναι, εντάξει. Καλά είναι. Σάχαρη είμαστε. Καλά είναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Προτείνεται, το έγραψε ένας φίλος στο Facebook, ναι, για σήμερα, ταινιάρα, ναι, αλλά πρέπει να την κατεβάσετε, είναι για τους φίλους παοξίδες, χαμένη στη μετάφραση. Εργάρα. Καλό και όντως πολύ ωραία ταινία. Όντως πολύ ωραία. Καλή είναι, ναι. Καλό. Στο Facebook, καλό. Νίκο, δεν μας είπες τι έγινε με αυτό το θέμα. Ρε Νίκο, να σου πω λέω κάτι. Αντί να πω μέσα και να με κολλήσω ότι έχω κατευθείαν, έπρεπε να βγει ο Αντώνης, ρε φίλε, 7 και 20. Σκόπιμα. Για να κάνει την εκπομπή, σκόπιμα δεν το έκανα. Με το που θα μπω μέσα και άργησα κιόλας. Κόλαμε στο τοίχο να πάει όλη η εκπομπή, αλλά είναι τίμιο στον επαγγελματία σου, Νίκο. Έμα τώρα. Ξέρεις τι σκέφτηκα κιόλας. Πέρα ότι δεν ήθελα να το φέρω, γιατί δεν μ' άρεσε το φέρω τον Νίκο σε αυτή τη θέση. Έλα, ούτε για πλάκα.
Μετά θα έκανε ρελάς με τον Λάρσον. Ναι, ακριβώς, ίδια μετάφραση. Και εκεί χαμένη ήταν. Α, μπράβο. Και εκεί χάθηκε μετά. Πώς γίνεται κάθε φορά, αυτές οι συνεντεύξεις να δίνω στο εξωτερικό και μετά από λίγη ώρα, αφού γίνεται ό,τι γίνεται, παρερμήνευσαν, δεν τα είπα έτσι, τα αλλάξανε και όλα αυτά. Πάντα, ρε φίλε, ναι, ένα περίεργο πράγμα. Ναι, λες, είναι και δύσκολο τα ελληνικά, ρε φίλε. Είναι και δύσκολο λίγο. Ναι. Είναι λογικό αυτό. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ και ο Νίκος, ρε παιδί μου, κάνουμε αυτή τη δουλειά 10-11 χρόνια τέλος πάντων. Έχουμε κάνει τέτοιες συνεντεύξεις. Εγώ πιστεύω και δεν ξέρω τώρα αν συμφωνεί ο Νίκος, ότι από τις 10 φορές, τις 9 είναι ακριβώς αυτό που είπε. Μπορεί μία φορά να έχει παρεμηνευτεί κάτι. Εγώ πιστεύω ότι 9-10 είναι αυτό που λέει. Είναι αλήθεια. Και επίσης έχει να κάνει λίγο και με τον άνθρωπο κάποιες φορές. Το πώς το περνάς, αυτό που θέλει να πει. Αυτό. Και... αλλά okay, αυτό είναι η εξαίρεση του κανόνα, έτσι. Δεν ρισκάρει εύκολα ένας δημοσιογράφος να γράψει κάτι που δεν έχει πει ο παίχτης. Ναι, λογικό είναι. Δεν θα πάρει άκυρο μετά από την ίδια προσφυγή για συνεντεύξεις και δεν συμμαζεύεται. Και αυτό ακριβώς. Για ποιο λόγο να γράψει ψέματα, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχουν λόγοι για να γράψει ψέματα, αλλά συνήθως ένας σωστός δημοσιογράφος δεν ψάχνει τα ψέματα, γιατί κάποια στιγμή. Δεν είναι σωστή. Δεν είναι σωστή. Στην Κροατία και στην Πορτογαλία δεν είναι σωστή. Όχι. Είναι και αυτό μια άποψη. Απλά ήρθαν όλα μαζεμένα, γιατί ήταν πρώτα βγαίνει του Στάρτζιον, μετά βγαίνει του Μίσιτς. Και λες ότι ας πούμε έρχονται από παντού. Μετά τη Χειροσύμα είναι πάνω τον Αγκασάκη. Έτσι πάνε αυτά. Νικόλα, να σε ρωτήσω λίγο. Παπαδόπουλος. Εδώ, ναι. Αυτό που λένε για το έγγραφο που δεν εμφανίστηκε στην ΕΠΟ, υπάρχει περίπτωση να έχει φύγει από τη FIFA, να μην έφτασε ποτέ στην ΕΠΟ? Όχι. Υπάρχει περίπτωση, απλά η ΕΠΟ. Εδώ αποδεικνύεται, καταλαβαίνω το σε ποιον αναφέρει. Στη δηλώση ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής που έκανε στο γέλο, νομίζω. Τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα για ακόμα μια φορά η μεγάλη ευθύνη της Ομοσπονδίας. Χάθηκε, λέει, το έγγραφο. Εννοείται, αλλά λέω, εάν το έγγραφο δεν έφτασε ποτέ στην γραφεία της Ομοσπονδίας για από λάθος της FIFA, μπορεί η FIFA να συνεχίσει να ισχύει την πορεία της FIFA? Δεν μπορεί να χάθηκε έγγραφο. Κάτι άλλο έγινε. Γιατί, ρε, φίλε. Δεν μπορεί γιατί, να χάθηκε έγγραφο το οποίο έρχεται την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Κάτι άλλο εδώ έγινε. Χάθηκε από fax, ρε φίλε, τώρα αυτό το έγγραφο. Εντάξει. Παρακαλώ, πάρα. Χάθηκε σε εισαγωγικά, εντάξει. Ναι, ωραία, όχι, δεν λέω εγώ το εισαγωγικά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο? Για μένα, αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, είναι απόλυτος ερασιτεχνισμός, αλλά δεν πιστεύω ότι έχει γίνει. Εγώ πιστεύω ότι χάθηκε σε εισαγωγικά. Δεν μπορεί να γίνει από την FIFA. Από την ΕΠΟ μπορεί να έχει γίνει. Από την ΕΠΟ μπορεί να έχει γίνει. Από την ΕΠΟ σίγουρα έχει γίνει. Η πρώτη ευθύνη δικιά της είναι. Αλλά λέω, μήπως έχει γίνει και από την Παγκόσμια. Δηλαδή, να το στείλουν, ας πούμε, όχι στην ΕΠΟ με τρεις τελίτσες, δηλαδή έψιλον τελίτσα, πι τελίτσα, όμικρον, να κάνω κάτι και να το στείλουν κάπου αλλού. Και να έρθει νομίζω ότι εμείς τους γράψαμε. Αυτό θέλω να σου πω, ρε παιδάκι μου. Να μην ελέγξαν αν πήγε ή δεν πήγε. Εγώ αυτό λέω, με το φτωχό μου το μυαλό. Μήπως υπάρχει και ευθύνη από τη FIFA, αυτό θέλω να σου πω. Πόσο παράξενο και να ακούγεται. Αυτό. Πόσο παράξενο. Αριανέ, Ευαγγέλη, γραμμένε, πες μας τι γίνεται. Θα πρέπει. Ναι. Θα πρέπει, πως έκανε και τέτοια. Πώς είπε η ΕΠΟ, θα κάνουμε, λέει, μια επιτροπή για να βρούμε, λέει, ποιος έκανε λάθος. μόνο ένας μπορούσε να κάνει επιτροπές, φίλε. Να φωνάξουμε, λέει, 6 άτομα να κάνουν μια τριμελή επιτροπή. Για το φωτοτυπικό. Μόνο ο Βακούλας. Μόνο ο Βακούλας. Μπορούσε να φωνάξει 6 άτομα για τριμελή επιτροπή. Μόνο ρε, τι τραβάμε, ρε, τι τραβάμε. Τι να τραβήξουμε άλλο, ρε φίλε, αυτά είναι. Μην πω τι. Αυτά. Τέλος πάντων. Τίποτα. Όλα καλά. Όλα θυρά. Θα δούμε. Όλα θυρά. Θα δούμε. Άντε, καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Αντώνη. Δες λίγο, ρε φίλε, Μπούντες Λίγκ, είχε σήμερα, είχε να μάθει πάλι 7,5 ώρα, όπως θες. Χθες 0-1 μείνει εκείνο τελικά. Γιατί έφυγα από το 60. 0-1, ρε φίλε. Με πέναλτι που δεν δόθηκε στην Ντόρμουντ. Ήτανε πέναλτι, λες. Ήτανε, ναι. Το είπε και ο Βαρούχας στον Ρέλα να λέει για τον Ντόρμουντ Μπάγκερ και λέει: σα πω, ρε φίλε. Είναι άλλη σε πολύ χειρότερη κατάσταση που πα, εντάξει. Okay. Εδώ βλέπουμε τον. Τρίτο μήνα, παιδιά, χωρίς τίποτα, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ βλέπουμε ότι ο αμυντικός της Μπάγκερ κάνει ξεκάθαρη παράβαση με το χέρι του. Είναι πέναλτι. Δεν έχουν βάρ στην Πουντεσλίγκα. Μάλλον χθες το βάρ ήταν. Όπως το έβλεπα, γιατί πρόλαβα τη φάση, δεν είχα φύγει. Δεν έδειξε πλάνο από βάρ και τέτοια. Το βάρ κοιμόταν χθες σε αυτή τη φάση. Ήταν χέρι του Μπάγκερ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όπως το βλέπα, δεν μπορούσα να αποφασίσω αν είναι πέναλτι ή όχι. Σήμερα έχει στις 7.30 ώρα Λειψία Χέρτα. Βάλε λίγο να παίζει. Στις 4.30. Εμείς λίγο μπαλίτσα θέλουμε να δούμε. Στις 9.30 Ιουνιόν Βερολίνου Μάιντς. Ποιος το έχει πει αυτό, Νίκο, θυμάσαι? Τι? Εμείς λίγο μπαλίτσα θέλουμε να δούμε. Λίγο μπαλίτσα. Ο Γιάννη ήρθα. Έτσι, μπράβο. Γιάννη ήρθα, ρε. Χόφενχάιμ Κολονία, Augsburg Paderborn, Φορτούνα Ντιούσεντορφ, Θάλκε. Έλα, βάλε τη λειψία λίγο να παίζει. Θα τη βάλω, ρε Νίκο, σε 7.30. Πω. Άτος, εδώ είσαι.
δώσει. Α, είμαστε αέρα. Είμαστε αέρα, ναι. Γκολ στο Λειψία Χέρτα. 1-0 προηγεί τη Λειψία. Δεν θυμίζει πολύ στοιχηματική εκπομπή, δηλαδή. Το είπε χθε. Και σήμερα σου λέω που άκουγα το μεσημέρι. Ήταν όντω στοιχηματική εκπομπή, όντω Σαββατοκύριακο. Εντάξει, το χάλι να παίζει 10 ώρε. Αυτό. Αν υπάρχει λίγο να πει κάτι ξανά, γιατί άμα είσαι 8 ώρε στον αέρα, εντάξει, πόσα πράγματα να πει. Οκ. Στη Φιλανδία η Ίντερ Τούρκου. Ναι, ναι. Ανοίγει το σκορ. Κάτι πολύ γεια σα. Γνωστό στοιχήμα τη χώρα. Γκάμπα ο Ζάκα. Δικαιώθηκα πανηγυρικά που σου είπα. Ανέβασε. Θα πει κάτι γραφικό, κάποιο story. Και ανέβασε και Βασιλικάρα. Στο Facebook. Το είδα και αυτό μετά. Πρώτα ήταν το πίνετε γιατί. Τι ούζο έπινε το μεταξύ, τι έπινε ρε. Σαν νόσο δεν ήταν αυτό. Με νερό. Μπόμπα βότκα του πήγα. Ξέρω εγώ. Και εκεί πέρα πάνω που πάει σε κάτι εκεί στα γύρω Δημητρίου, τι να ήταν τώρα, βγάλε άκρη. Πω, πολύ το σταμάτη, ρε το σταμάτη. Δικαιώθηκα όμως πανηγυρικά, φίλε, γιατί σου είπα θα γίνει. Ότι θα ανέβει κάποιο story αργά, σίγουρα και όντως. Και εγώ θυμάμαι εκεί πριν την πέσω, αργά-αργά, κάτι πρόλαβα και είδα. Ήταν δεδομένο. Ναι, θα γίνει αυτό τώρα, άστο. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να χαρίσει. Νίκολα, όσο ρωτούσε για το Lost Connection, δηλαδή χθες. Για αυτό το τραγουδί, πώς λέγεται. Δύο τρεις μου ζέναν στο Instagram, φίλοι μου λένε πώς λέγεται το κομμάτι, λέει το. Εδώ, να Lost Connection με είναι out of love. Πόπο. Η Χέλση μπορεί και σοφαρίζει. Ναι, βέβαια. Κακό γκολ. Κακό γκολ. Κακό γκολ. Νίκο, να σου πω λίγο κάτι. Τόσα χρόνια, φίλε, έχουμε περάσει από διάφορα πόστα. Το έχουμε κάνει γι' αυτό όμως. Στοιχηματική. Σε ζώνη στοιχηματική. Δεν θυμάσαι ένα καλοκαίρι, τότε ακόμα που κάναμε Σαββατοκύριακο και πρωινές εκπομπές που μας είχαν σπάσει και μας είχαν βάλει 4, 7, 7, 10 ας πούμε, το έχουμε κάνει αυτό το πράγμα. 4, 7 εσύ ας πούμε, 7, 10 εγώ. Τώρα, ας πούμε, εντάξει, ναι, για να γεμίσουμε, όχι κανονικά, αυτό λέω. Έχουμε κάνει στη ζώνη του Σουκού και οι δύο, σε εκείνες ώρες, αλλά δεν έχουμε κάνει σταθερά στη θεματική εκπομπή. Όχι, δεν έχει κάνει στη ζώνη του Σουκού, ρε φίλε, δεν έχει κάνει ραδιόφωνο τώρα, σε παρακαλώ. Ναι, εντάξει. Έλα τώρα, εντάξει. Μην βλέπετε τώρα παίρνουμε την κρέμα. Εντάξει, του χρόνου θα σας φάμε όλους και θα είμαστε και μεσημέρια και τέτοια. Εντάξει. Κάτι άλλες τσούτσες. Ναι. Σε άλλα ραδιόφωνα. Ωραία. Ναι. Τρέμετε. Τελειώσουμε. Τελειώσουμε. Όπως έλεγε και ένας παλιός προπονητής του Άρη, θα τελειώσω. Αυτό. Αλλά δεν θυμάμαι να κάνω στοιχηματική εκπομπή, δηλαδή να δίνω ενημέρωση, ξέρω εγώ, στο. Τώρα δεν έχει και νούμερα στο κουπόνι, παλιά είχε. Που έλεγε, ξέρω εγώ, στο 544, ξέρω εγώ. Βγήκε το βεράκι και τέτοια. Με γνευρίζει πολύ όταν ακούω το κωδικό. Πες το παιχνίδι. Αν και υπάρχουν ακόμα πολλοί, παίζουν με κωδικό. Εντάξει. Ναι, εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω. Και μη σκέφτεσαι ότι όλοι παίζουν κιόλας και πολύ ψαγμένα. Εντάξει, γιατί παππούδες κάτι τέτοια. Θα βρίσκουν εκεί πέρα, να το ρίχνουν. Εντάξει. Το Guess My Age δεν μου απάντησε την άλλη φορά που σε ρώτησα. Έχει νέα επεισόδια. Για να μην έχει πάνω το ε. Για να μην έχει πάνω το ε. Δεν είχε τίποτα επεισόδια κάβα για να πληρωθεί ο Λιάγκας να παίζουν αυτά. Που είναι το μπουφάν μέσα στο στούντιο, με αυτό το μπουφάν και δεν το βγάζει σε όλα τα γυρίσματα. Αυτή την αηδία. Αυτό το Fred Perry το μπουφάν. Λες και δεν έχει κανένα άλλο Fred Perry μπουφάν. Αφού δεν έχει το έψιλον πάνω, νομίζω ότι είναι. Έχεις δίκιο. Κανονικό. Ναι, και έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Δηλαδή να βρει τι ηλικία είναι ο άλλο. Πραγματικά δηλαδή. Θε ήταν λίγο Masterchef μετά από καιρό. Guess my age. Καλό τσου ήταν χθε. Μάλλον όχι και προχθέ ήταν λίγο. Προχθέ ήταν πολύ καλό. Ήταν παλιό καλό Masterchef το προθεσινό. Το χθεσινό που πρώτη φορά κάνανε ρε φίλε, τους βάζανε να τρώνε, τους λέγανε τι. Χωρίς συνταγή. Ναι, το έχουν ξανακάνει αυτό. Εγώ το έχω δει. Νομίζω ότι το έχουν ξανακάνει. Ναι, ήταν καλό χθες. Και προχθές ήταν καλό. Ήταν λίγο παλιό καλό Masterchef. Γιατί μόνο μαγειρεύανε, δεν είχε. Αυτό το Φιλιππινέζο δεν το μπορούμε αυτό το χέρι. Δηλαδή με εκνευρίζει. Δεν είναι ο ορισμός του χλαπάτσα. Ναι, ναι, δηλαδή. Δεν είναι παλιό χλαπάτσα. Ναι, δηλαδή, ναι. Γυμνοσάλιαγκα. Δεν παίχνει. Δηλαδή, ρε φίλε, κάθε φορά που μιλάει, νιώθει τα σάλια να τρέχουν έτσι. Δεν μπορώ. Θέλω να το χτυπήσω πραγματικά. Θέλω να το χτυπήσω. Αυτό το γέλιο που το σκάει στο σβήσιμο τη πρόταση. Ναι, ρε φίλε, εγώ το τη Ελλάδα στα παιδιά το έχω δει όλο. Έχω δει, ξέρει, αποσπάσματα. Πού είναι σε κάποια φάση που πάει εκείνο ο Χλαπάτσα, τον λέγανε. Ναι, ο Χλαπάτσα. Και κάτι του λέει του κάκαλου και του κάνει. Γιατί είχε πάει, δηλαδή. Είχε πάει, παιδί μου, ήταν πάρα πολύ γλιώδε αυτό που είπε και τον είπε. Δεν φύγει από το βάζει με τα σάλια σου, κάπω έτσι. Δεν είχε πει ο Μπέσο, τέλο πάντων. Δεν το θυμάμαι πώς ακριβώς το είχε πει. Τέλος πάντων. Νίκο, ψάχνεις να βρεις το απόσπασμα. Ψάχνεις, δεν το βρίσκεις. Καλέ φίλε και συνάδελφε. Τι? Ψάχνεις να βρεις το απόσπασμα. Σοβαρά. Σου λέω να το κάνουμε χαλή, θα το κάψουμε τραγούδι. Δεν είναι. Είναι κρίμα να είναι χαλή και να παίζει όλη μέρα. Θα καεί. Περίμενε. Στάρις μπασκεταρά. Έφερε σε κόλλα.
Περίμενε. Να δούμε πώς το έχουμε τώρα. Θα δίνεις λίγο το άλλο. Μιλά χλαπάτσα. Τι είναι που φέρνεις γλυκιά μου καταδότη. Είναι πολύ κακοποιό στοιχείο σας λέω. Δεν χάσω ποτέ. Εσύ κάτι ξέρεις. Σαλιγκάρι χωρίς κέρυφος. Έτσι αυτό ακριβώς. Σαλιγκάρι χωρίς γυμνός άλεγκος όπως το είπα. Αυτός ο Φιλιππινέος τέτοιο είναι. Τι εννοείς βρωμένη σκουλικαντέρα. Εσύ το διάλο τραυματισμένη βερβερίτσα. Στα διάλο τραυματισμένη βερβερίτσα. Δεν είμαι φοβερός γκόμενος. Σαν κατσαρίδα μαγιός. Και επειδή χλαπάτσα παιδί μου, σε θεωρώ πολύ βρωμερός. Και επειδή χλαπάτσα παιδί μου. Ευχαριστώ πολύ. Χλαπάτσα, δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου. Κάνω ό,τι μπορώ. Χάσω από τα μάτια μου βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Με συγχωρείτε που σας διέκοψα. Μπορείτε να συνεχίσετε. Εγώ δεν είδα τίποτα, δεν άκουσα τίποτα τάφος. Να σε χώσουν βαθιά με στον τάφο. Κροταλία με στολή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Εσύ που το ξέρεις πολύ ρίσου πια. Υπήρξα μαθητής του Φρόιντ και ξέρω, το κάνουν ψέματα. Αν δεν αγάπησα πως ήταν φρομερό σκουλίκι. Είσαι ένα τσιμπλακής μες με ηλίθιε. Με ένα τριχιάζει σαν ήθικο σκουλίκι. Θα τους ρίξετε 50 μέρες φυλακή. Όχι, άλλο θα τους κάνω έτοιμο πόλεμο σαν τα ποδανούσα. Κοίτα τι ξυμίλα σκουλίκι. Εννοώ ότι τους έπιασα να κουνούν την αχλαδιά. Ποια αχλαδιά μου είναι παλιωσικιά. Πώς να σας το πω, τους έπιασα να πνίγουν τον κούνελο. Ποιο κούνελο παλιό σκουλίκι, μίλα ανοιχτά. Μου πουλάς εκδούλευση προμερή σκουλικαντέρα. Το νόημα το πιάσαμε. Έτσι είναι, έτσι είναι και εκείνο. Δεν ξέρω αν είναι τέτοιο πράγμα, αλλά κάθε φορά που το βλέπω και εγώ αυτό σκέφτομαι. Σαλιγκάρι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αυτά Νίκο για σήμερα. Καλό ήτανε. Νίκο λένε ότι έφυγε ο τέταρτος, σχόλασε ο εβδόματος. Κάπως έτσι το λένε. Δηλαδή ότι αν φάσει Τετάρτη, δεν έφυγε την εβδομάδα. Λένε. Άλλες δύο. Ναι. Τίποτα φίλε. Και τριήμερο Νίκο την άλλη εβδομάδα. Μισή, τρίτη θα εμφανιστεί. Ελπίζω. Όχι, ελπίζω, έτσι πάει. Όχι, δηλαδή, αφού θυμάμαι κάθε φορά και ο πνεύματος είμαι κάπου, το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. 9 στις 10 φορές είμαι κάπου, οπότε δεν έχουμε κομπή, όχι. Καλά θα είσαι. Αλλά μέχρι τότε Νίκο έχουμε δρόμο γιατί έχουμε ακόμα Πέμπτη και Παρασκευή. Καλέ φίλε και συνάδελφοι. Κάποιοι έχουμε και Τετάρτη ακόμα. Ο επιτελάρχης του ΠΑΟΚ 24 ακολουθεί. 7.30 με 9 όλο το ρεπορτάζ. Όλη η μετάφραση όλων των δηλώσεων. Ωραία. Ό,τι υπόθηκε και δεν υπόθηκε. Καθηγητές Αγγλικών. Βεβαίως. Πορτογαλικών και Πορτογαλικών. Στην Κροατία, κροατικά δεν μιλάνε. Σλάβικα τι. Λοιπόν, όλοι εδώ πέρα θα μαζευτούν. Θα συνδεθούμε με το στρατηγάκι. Βεβαίως. Για να μιλήσουμε. Θα διαβάσουμε όλες τις συνεντεύξεις στο πρωτότυπο και μετά τη μετάφραση. Έτσι ακριβώς. Είναι μάθημα αγνώστου. Θα κάνουμε άγνωστο κείμενο, θα κάνουμε. Πώς λέγεται το duolingual, πώς λέγεται το... το lingua form. Ναι, lingua form. Lingua form. Interlingua θα έλεγα. Interlingua. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 18.30. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.